Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και βεβαίως κυριαρχεί στην επικαιρότητα η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα. Οπότε θα πάμε να συνδεθούμε τώρα μέσω Skype με τον διδάκτορα του Παντίου Πανεπιστημίου, γνωστό νομικό και οθωμανολόγο, τουρκολόγο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Καλό απόγευμα, κύριε Σταθακόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και εσείς, καλώς ήρθατε. Σας βλέπω πάλι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και βεβαίως είχαμε την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου και είδαμε καλό κλίμα, καλή διάθεση. Θα μας πείτε τη δικιά σας άποψη. Βεβαίως τώρα, κατά πόσο μπορεί να υπάρχει καλό κλίμα και διάθεση με έναν άνθρωπο ο οποίος πριν λίγες μέρες, δηλαδή το κράτος το τουρκικό έκανε επεισόδια εκεί στην νεκρή ζώνη, στο Άγιο Δωμάτιο στην Κύπρο, και ότι από το 1071 μέχρι σήμερα δεν έχουν τηρήσει καμία συνθήκη ή καμία συμφωνία. Δεν ξέρω, εσείς θα μας τα εξηγήσετε. Μια χαρά τα είπατε, έτσι είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, να αξιολογήσουμε τη σημερινή επίσκεψη. Βεβαίως. Αναμενόμενη, προγραμματισμένη, για όσους ασχολούμαστε με την Τουρκία σε όλη μας τη ζωή και ειδικά με τον Τούρκο πρόεδρο τα τελευταία 20 χρόνια, θέλοντας και μη, γιατί αυτός διοικεί την Τουρκία από το Μάρτιο του 2003, έχει κλείσει 20 και μισό χρόνια. Όλα αυτά είναι αναμενόμενα. Ο Τούρκος πρόεδρος, ακολουθώντας τη σχολή την διπλωματική, την Οθωμανική και λιγότερο την Κεμαλική, φοράει προσωπία, προσέξτε, όχι πρόσωπο, προσωπείο. Το προσωπείο είναι ενίοτε της φιλίας, ενίοτε είναι της λειτουργικής, της πολεμικής, αναθεωρητικής και του νταΐ, ας πούμε, να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή φοράει για τα δύο προσωπία εναλλάξ. Δηλαδή, στο Ισραήλ του Νετανιάχου, επειδή έχουν και προσωπικά μεταξύ τους, έχει βάλει το προσωπείο του νταΐ αυτή τη στιγμή. Θα λογοδοτήσει, θα σε δικάσουμε ως εγκληματία πολέμου, έχουμε τους πατριώτες της Χαμάς, ξεχνώντας ότι έχει και αυτός μέσα στην Τουρκία ένα πατριωτικό κίνημα, το κουρδικό, το οποίο εκεί πέρα το καταγγέλει ως τρομοκρατικό. Καταγγέλει τον Νετανιάχου ότι έχει κατοχικό στρατό, ενώ και ο ίδιος έχει κατοχικό στρατό στα κατεχόμενα στην Κύπρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου, ή τέλος πάντων αξιολογώ άλλα Τούρκα, όπως λέω εγώ, υποκειμενικά δηλαδή, όπως εγώ κρίνω. Είδαμε ότι ένας υπονομάρχης υποδέχτηκε τον Μπλίνκεν στην Άγκυρα πριν λίγες μέρες και είδαμε τις δηλώσεις που έκανε ενώπιον του Σόλτ στη Γερμανία που τον έφερε σε δύσκολη θέση. Προσβλητικές δηλώσεις, ναι. Προσβλητικές. Άρα λοιπόν εκεί πέρα φοράει ένα άλλο προσωπείο τώρα για δικούς του λόγους. Καιροσκοπικούς, δεν του παρόντος μέσα στον χρόνο. Για εμάς, πάλι για άλλους λόγους δικούς του, φοράει το προσωπείο της φιλίας. Το προσωπείο της φιλίας δεν σημαίνει ότι είναι έτσι και επί το παιδί. Δηλαδή, έχει κάνει άξιο του κάζου Μπέλη. Όχι. Είναι το βασικότερο. Έχει αποσύρει τα στρατεύματά του από την Κύπρο. Θα μου πείτε γιατί ενδιαφέρεται η Ελλάδα για την Κύπρο. Μα βεβαίως γιατί είναι ευρύτερα ελληνισμός και γιατί σε κάθε περίπτωση είμαστε μία από τις τρεις εγκέντριες δυνάμεις συνθήκες της Ρήξης Λονδίνου 1959. Άρα μας πέφτει λόγος σε κάθε περίπτωση. Πέραν του ηθικού, μας πέφτει και νομικός λόγος. Το θέμα της επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά του Καστελόριζου. Έχει ενεργό το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δεν το έχουν ακυρώσει μεταξύ τους για τη συμβαλόμενη, δηλαδή η Λιβύη, η Τουρκία. Ζητάει υποστρατικοποίηση των νησιών. Πριν μια εβδομάδα έκανε νότα που χώρισε στα δύο το Αιγαίο και έκανε στρατιωτικές ασκήσεις πέραν των 25ο Μεσημβρινό, όπως είδαμε το παραβίασε και αυτό. Και ακόμα και σήμερα είπε τη μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης, την αποκάλεσε τουρκική ενώπιον του Πρωθυπουργού. Ευτυχώς υπήρχε αμέσως το ανακλαστικό, το αναμέναμε βεβαίως προφανώς, να του πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι δεν είναι τουρκική μειονότητα, ένα αναγνωρισμένο μουσουλμανική μειονότητα σύμφωνα με συνθήκες της Λοζάνης. Λοιπόν, ενώ αντίθετα η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία είναι αναγνωρισμένη ως εθνική μειονότητα, όχι ως θρησκευτική. Άρα είναι Έλληνες εκεί. Στην Ελλάδα όμως, όχι, είναι αναγνωρισμένη ως μουσουλμάνοι. Και αυτό δεν έχει αναθεωρηθεί, ούτε έχουν δικαιωθεί από κάποιο διεθνές όργανο στα πλαίσια των ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αποκαλούνται όπως θέλουν και να αυτοαποκαλούνται, ξαναλέω με δικαστική απόφαση, που θα παρακάνει τη Συνδική Λοζάνης ως Τούρκοι εθνικά. Άρα λοιπόν, ορθώς τα αναμέναμε και ορθώς απαντήθηκε αυτό. Τώρα, από εκεί πέρα δεν έχουν αρθεί όλα αυτά. Γιατί τώρα έχει ένα καλό προσωπείο ο Τούρκος Πρόεδρος και γιατί έχουμε εμείς. Μισό λεπτό. Μόνο πριν 10 μέρες περίπου είχε πει ότι η Θεσσαλονίκη είναι η δική μας πόλη. Ακριβώς, πολύ σωστά. Έχει δηλαδή εκεί πολύ σύντομα το είπε, ναι. Παρακαλώ. Βέβαια, εκεί θα φτάσω. Έχετε τη γνώση και την εμπειρία και με ρωτάτε ακριβώς στα σημεία που πρέπει για να έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Λοιπόν, προσέξτε το. Ο Τούρκος Πρόεδρος. Τόσο στην μετοπέραση ασκήσεως ΕΦΕΣ τον Ιούνιο του 2022 και όπως μας θύμισε και πριν ένα μήνα, 29 Οκτωβρίου, στα 100 χρόνια Τουρκικής Δημοκρατίας, δεν έχει αποσύσει από πάνω του το θέμα
ούτε έχει πει ότι δεν τον ενστερνίζεται, το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και των συνόρων της καρδιάς τους. Όπου μέσα σε αυτά τη γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της καρδιάς τους, έβαλε και διάφορες πόλεις συμβολικές για τους Οθωμάνους κάποτε, έβαλε και Θεσσαλονίκη, Σελάνικη όπως την είπε, κυρίως γιατί γενέθλια πόλη του κινήματος των Νεοτούρκων 1908 και γιατί παραδίπλα στην Χρυσαυγή Λακαδά είναι, γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ασχέτως τώρα, αν λέμε ότι το προξενείο της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη ήταν τάχα με το σπίτι του, δεν ήταν εκεί, ήταν στη Χρυσαυγή Λαγκαδά, γνωρίζουμε συγκεκριμένα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αυτά λοιπόν τα λέγει και τα λέει, και ότι ο στόχος μας είναι να, όπου ζητάνε οι αδελφοί μας τη βοήθεια, να προστρέχουμε. Εμείς κατευθυνόμαστε προς την Ευρασία. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση θεωρείται αναξιόπιστο σύμμαχος ήδη για τη Δύση και πράγματι με τη Δύση δεν είναι στα καλύτερά του. Και επειδή ακριβώς δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά περιμένει κάποια ωφέλη, όπως ο ίδιος την ομολογεί, οικονομικά και στρατιωτικά από τη Δύση, το διαβατήριο της έξωθεν καλής μαρτυρίας του περνάει και από την Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν ποτέ δεν έχει απειλήσει την Τουρκία, ποτέ δεν έχει αναθεωρήσει συμφωνίες και πάντοτε είναι καλόπιστη και παρούσα. Ποτέ. Ποτέ δεν την έχουμε απειλήσει σε κάτι, δεν έχουμε ανακαλέσει το λόγο μας. Πάντοτε είμαστε καλόπιστοι για πολλωστή φορά και σήμερα. Άρα η Ελλάδα θέλει ειρήνη για τον εαυτό της και μέσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, που είμαστε σύμμαχοι μαζί με τους Τούρκους, και βεβαίως και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι ευρωπαϊκές οικονομίες, μην ξεχνάμε ότι διμερώς, αλλά και όλοι μαζί η Ευρώπη, είναι εκτεθειμένες οικονομικά μέσα στην τουρκική οικονομία. Επομένως, δεν θέλουν ανομαλίες για λόγους οικονομικούς μέσα στην Τουρκία, να κινδυνεύσουν δηλαδή τα οικονομικά του συμφέροντα. Όμως, η Ελλάδα είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τα επεισόδια του 20 μέχρι και πρότινος, να βγει μια έκθεση η οποία να καταδικάζει την Τουρκία, δεδομένου ότι η Ελλάδα ήθελε το θέμα αυτό να είναι διεθνές και ευρωπαϊκό βεβαίως, αλλά όχι μόνο διμερές. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί, γιατί δεν είναι κράτος ομόσπονδο, είναι μια ένωση οικονομική, καθυστερεί μένα, όμως βγάζει ψηφίσματα και έβγαλε ένα ψήφισμα κόλαφο κατά της Τουρκίας, που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να καθυστερήσουν να μην πάρει καθόλου κονδύλια από εκείνα που παίρνει ούσα η Τουρκία στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και δεκαετίες δεν θα μπει ποτέ, αλλά τέλος πάντων παίρνει όμως κονδύλια για να τάχα μου να προετοιμαστεί για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την έκθεση αυτή κόλαφο, τα κονδύλια αυτά θα μπορούσαν να ανασταλούν για φέτος. Η Ελλάδα λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα επιτρέψει να εκταμιευθούν τα χρήματα ή όχι. Άρα λοιπόν, δείχνοντας ένα καλό πρόσωπο προς την Ελλάδα, αυτομάτως εμείς λέμε καλά, μην ενεργοποιήσετε την έκθεση αυτή τη στιγμή, την έχουμε για ηθικούς λόγους, αλλά τέλος πάντων προχωράμε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, που δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά λέμε τώρα πώς το βλέπει ο Τούρκος Πρόεδρος. Από την άλλη μεριά, ακόμα και στο θέμα των F-16 και του ΝΑΤΟ, δεν θα ήθελε να υπάρχει κάποιο βέτο εντός του ΝΑΤΟ από την Ελλάδα για οτιδήποτε εξοπλιστικό ή άλλο θέμα. Άρα λοιπόν έχει τους λόγους στην παρούσα συγκυρία, παρότι επί του πεδίου δεν έχει ανακαλέσει τίποτα. Πρακτικά να φορά ένα προσωπείο τάχα μου ότι είναι φίλος. Παρότι αυτή η φιλία, όπως είδαμε, είναι ελάχιστη, είναι για 5-6 ώρες επίσκεψη και παρόλα αυτά είπε και την ατάκα του, τέλος πάντων την πηχτή του, αν θέλετε, για την τάχα μου τουρκική μειονότητα. Άρα η συνάντηση αυτή ήταν αναγκαία για τον ίδιο, του έκανε καλό, αλλά για τη δικιά μας χώρα δεν ήταν και κάτι. Για τη δικιά μας χώρα τώρα πάμε. Για τη δικιά μας χώρα λοιπόν, όπως έχει πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θεωρήσουμε ότι αυτών των συζητήσεων η κορονίδα είναι η Χάγη, ας πούμε, παραδείγματι. Η Χάγη είναι πολύ μακριά. Το έχει πει ο πρώτο να το λέω εγώ. Άρα λοιπόν, γιατί κάνουμε τέτοιες συζητήσεις? Συζητήσεις τέτοιες γίνονται. Ακόμα και οι εμπόλεμοι κάνουν συζητήσεις. Τώρα εμείς δεν έχουμε πόλεμο με την Τουρκία, συζητάμε. Το θέμα είναι αν αυτές οι συζητήσεις σημαίνουν και συμφωνίες επί κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όχι. Από τη φανερή τουλάχιστον διπλωματία που βλέπουμε, δεν είναι χώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Φτιάχνουν απλά ένα κλίμα για να είμαστε αμφότεροι ήρεμοι. Αυτό θέλουμε εμείς, αυτό θέλει η συμμαχία. Εν τούτης, πρέπει να ξέρει ο κόσμος το εξής. Υπάρχει μια σκακέρα γεωπολιτική ευρύτερη, η οποία είναι ένα παιχνίδι μακρύ. Δεν είναι μόνο μια κίνηση και τελειώσαμε το παιχνίδι. Μέχρι να κερδιθούν από αυτές τις επιμέρους μάχες διπλωματικές, οι πόλεμοι, η γεωστρατηγική γεωπολιτική. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που η Δύση κάνει ένα, όπως έγραφε και ο τουρκικός τύπος, τσαλίμ. Τσαλίμ σημαίνει μια τρίπλα, ένα κόλπο, ας πούμε έτσι. Το λέμε και εμείς τσαλιμάκι. Για κάποιο λόγο, μέσα σε αυτό το παιχνίδι, εν γνώση μας εμείς, σαφώς, κάνουμε μια άλλη κίνηση. Δηλαδή, αντιπερισπάσμου. Δηλαδή, υπάρχει μια κίνηση δυστροπίας, αν θέλετε, με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, αλλά υπάρχει μια καλή κίνηση φιλίας προς εμάς. Εμείς
ωφελούμαστε αυτή τη στιγμή σε ηρεμία και σε βάθος χρόνου κερδίζουμε χρόνο υπέρ του δυτικού στρατοπέδου στο οποίο ανήκουμε και το βοηθούμε για να απαγκιστρωθεί εν εφέτω χρόνο. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω για τις μελλοντικές εκπομπές, μπορεί και σε κάποια χρόνια, για να απαγκιστρωθεί η Δύση ολοκληρωτικά από την Τουρκία. Γιατί την Τουρκία η Δύση την έχει ανάγκη μόνο χωροταξικά γεωγραφικά για το χώρο που κατέχει, αλλά όχι ως οντότητα, κρατική οντότητα. Ναι, αλλά από τη στιγμή που βγαίνει τώρα ο Ερντογάν και τώρα πριν λίγες μέρες και παρουσιάζεται ως ο προστάτης των μουσουλμανικών πληθυσμών, mm-hmm. όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στην υπόλοιπη Ασία, στην Ευρώπη και την Αφρική, τότε πώς θα απαγκιστρωθεί η Δύση? Ακριβώς, θα απαγκιστρωθεί γιατί ακριβώς μας δείχνει που πάει. Η Δύση λοιπόν το θεωρεί αναξιόπιστο και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι σε ανώτατο επίπεδο η αξιωματική ανατολική των Τούρκων τον τελευταίο χρόνο δεν ενημερώνεται καν. Μάλιστα. Γιατί αναγνωρίζονται ότι έχουν το διπλό παιχνίδι και με τους Ρώσους και με τους Ουκρανούς, αλλά και γενικώς και με την ΟΥΜΑ του Ισλάμ, αλλά και με τους Παντούρκους όπου και αν βρίσκονται. Και γι' αυτό το λόγο είναι σαν να βλέπουμε ένα κύκνιο άσμα. Ξέρετε, δηλαδή μια φιλία έτσι και μια ωραία στρογγυλή κατάσταση έχει σε δικός μας, μέχρι τελικώς να του πούνε, ξέρεις, κάτι στα μούτρα, να το πω έτσι λαϊκά, δεν σε έχουμε πλέον ανάγκη. Δεν ξέρω αν θα ζει ο Ερντογάν τότε, θα είναι ο επίγονός του. Αλλά αυτό θα συμβεί γιατί είναι, πώς να σας το εξηγήσω, δεν το λέει Σταθακόπουλος, το λένε μεγάλοι ακαδημαϊκοί Αμερικανοί όπως ο Μιρσάιμερ, όλοι του Σικάγου. Και το λέει και ο ίδιος ο Ερντογάν για το που πάει. Άρα λοιπόν αυτό είναι αναπόδραστο, θα συμβεί. Mm. Το ότι γίνονται κινήσεις αυτή τη στιγμή, να τις βλέπουμε ως στρατηγικές και όχι ως τη γενική εικόνα. Η γενική εικόνα έχει βάθος, χρόνο, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό. Θα το δουν ίσως εμείς στα γεράματά μας, στα παιδιά μας. Είναι κάτι άλλο το οποίο δημιουργείται, ένας νέος κόσμος ο οποίος ξημερώνει και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και βεβαίως τώρα πάλι στη Γάζα και τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν με τον κόσμο. Σε αυτή τη σκακέρα, θέλοντας και εμείς, παίζουμε και εμείς παιχνίδι. Το στρατόπεδο μας είναι το δυτικό, θέλοντας και εμείς. Η Τουρκία όμως έχει μια λυκοφιλία με τη Δύση. Υπάρχουν αμοιβαία συμφέροντα οικονομικά, στρατιωτικά. Ναι, ασυζητητή. Όμως υπάρχει απαγκίστρωση. Γιατί το θέλουν και οι δύο πλευρές. Και η Αμερική κυρίως το θέλει αυτό, σε βάθος χρόνου, ξαναλέω, μην περιμένουν αύριο. Και η Τουρκία το κάνει γιατί αυτές είναι οι κατευθυντήριες. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε την κίνηση υπέρ της συμμαχίας μας και κάνουμε την κίνηση για τον εαυτό μας για να έχουμε μια ησυχία. Θεωρώ ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Μάλιστα. Και είμαι από εκείνους. Είμαι από εκείνους, να ολοκληρώσω μισό λεπτό, που πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και μυστική διπλωματία και ότι δεν είναι ανάγκη τα πάντα να λέγονται δημόσια, από τους διπλωμάτες μας τουλάχιστον, γιατί ακούει και άλλη πλευρά. Δεν είναι ανάγκη να ακούν οι Τούρκοι ακριβώς τι κάνουμε και για ποιο σκοπό το κάνουμε ως κινήσεις. Υπάρχει και η μπλόφα στην διπλωματία. Από εκεί και πέρα, ο Τούρκος πρόεδρος θέλει αυτή τη στιγμή να έχει ένα καλό προσωπείο με την Ελλάδα για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως. Έχει κάποια ωφέλη, κερδίζει και αυτό τον δικό του χρόνο. Θέλει να πάρει και τα χρήματά του και το προσφυγικό για την προενταξιακή του κατάσταση. Και υπάρχει και η μεγάλη ανοικοδόμηση στο Χατάι, τη σεισμόπληκτη περιοχή, η οποία σε έκταση είναι όσοι η Κύπρος, την οποία με απευθείας ανάθεση ανοικοδόμηση πήρε μια τεράστια βρετανική εταιρεία και μια δανέζικη σε κοινοπραξία μεταξύ του, σε consortium. Γι' αυτό μην παραξενεύονται κάποιοι για τη στάση του Σούνακ. Που με αφορμή τα μάρμαρα. Δεν ήταν τα μάρμαρα, υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Μάνι-μάνι, η ανοικοδόμηση του Χατάι, την οποία έχω γράψει ένα σχετικό άρθρο, με παραπομπές κάθε πρότασή μου που έγραφα, για να μην θεωρηθεί ότι λέω συνωμοσίες και του μυαλού μου πράγματα, κάθε παραπομπή, κάθε πρότασή μου, έτσι λειτουργώ τουλάχιστον εγώ ως επιστήμονας. Τεκμηριώνεται αυτά που λέτε, βεβαίως. Πάντα, πάντα έχω παραπέμψει σε links εγγλέζικα και δανέζικα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως λέτε τώρα, βεβαίως, με τον Σούνακ και δίνεται μια άλλη διάσταση που δεν την γνωρίζαμε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σταθακόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και δεν είναι μόνο για τα Eurofighter, είναι ευρύτερα θέμα. Πριν κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα θα ήθελα μια απάντηση. Σας είχε πει ποτέ ο Νεοκλής Αρής, ο δάσκαλός σας, για τις συναντήσεις που είχε και ο ίδιος με τον Μπουλέντε Τσεβίτ τότε τη δεκαετία του 70 και με τον Γιώργο Μαύρο που κάνανε τις διαπραγματεύσεις μυστικές, ναι. Σας είχε πει κάτι, ας πούμε, ότι που αποδείχθηκε προφητικό για το μέλλον με βάση αυτή την εμπειρία που είχε? Λοιπόν, του κάνατε ένα ωραίο μνημόσυνο, ο Θεός χωρίς την ψυχούλα του. Αυτή τη στιγμή με ενώπιον σας και με βλέπει ο κόσμος, γιατί υπήρξε αυτός ο άνθρωπος και άλλοι σαν και εμένα. Έχουμε βήμα γιατί υπήρξε αυτός ο άνθρωπος ως πνευματικά του τέκνα. Ναι, ό,τι μας είχε πει από τη δεκαετία του 80 που ήμασταν φοιτητές, το 90, το 2000, το 2011 πέθανε, νέος σχετικά σε ηλικία με τα σημερινά δεδομένα, 70 ετών. Ναι, ό,τι έχει πει έχει πέσει μέσα.
και για τις ειδικές ειδήσεις, δηλαδή τα θέματα για τα οποία τα βλέπουμε μέχρι σήμερα, αλλά και τη γενική εικόνα. Η σκέψη δικιά μου και άλλων που ασχολούμαστε με τους Οθωμανούς και τους Τούρκους, που έχουμε περάσει, έχουμε μαθητεύσει λίγο στον Νεοκλησαρή, η σκέψη μας είναι ακριβώς η δικιά του σκυτάλη. Τη δικιά του σκυτάλη ακολουθούμε. Αν ζούσε σήμερα, η γενική εικόνα που θα σας έδειχνε, θα σας έλεγε, είναι αυτό που σας είπα μόλις εγώ και δεν το λέω αυθαίρετα. Έχω μάρτυρα τη σύζυγό του, τη Χίρα του, τη Φλόρα, η οποία συνέχεια λέει ότι αν ζούσε ο Νεοκλής, αυτό θα έλεγε Δημήτρη τώρα στην παρούσα κατάσταση. Ναι. Οπότε, κύριε Σταδακόπουλε, στο μέλλον, όχι στο πολύ μακρινό, νομίζω πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή να μιλήσουμε για τον Νεοκλής Αρή και το έργο του, γιατί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έχει προσφέρει πολλά και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και προφητικός και τα βιβλία, το όποιος τα βρει και τα διαβάσει, κυρίως για τις δομές των Οθωμανών, για να καταλάβει τη σκέψη και τη δομή των σκέψεων του και πώς λειτουργούν μέχρι σήμερα, θα τον βοηθήσει να ξεδιπλώσει αυτό το γόρδιο δεσμό. Αποδέχεστε την πρόσκληση. Ασυζητητεί, θα ήταν καλό. Τώρα πέρασε βεβαίως το μνημοσυνό του, ήταν στις 19 Νοεμβρίου, αλλά 5 Μαΐου που θα ήταν τα γενέθλιά του. Θα μπορούσαμε ή ανά πάσα στιγμή να μιλήσουμε. Ναι, μου είχε πει πάρα πολλά από τις εμπειρίες που είχε με τους Τούρκους. Μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα γεννήθηκε, εκεί πέρα σπούδασε. Και ξέρει πολύ καλά. Και μας εξηγούσε τι και πώς, και πώς να κρατάμε μικρό καλάθι και πώς να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις. Παράδειγμα, τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος, είπε στον Ντοστούμ Κυριάκος. Ντοστούμ σημαίνει φίλε, αλλά σημαίνει φίλε αόριστα, αλλά δεν σημαίνει αρκαντασίμ, που σημαίνει αδελφικέ μου φίλε. Και δεν τον είπε και καρντάς, που σημαίνει αδελφέ μου. Άρα λοιπόν τον είπε αόριστα φίλε μου. Και το λέει φίλε μου, έτσι αόριστα, δεν θα σας απειλήσουμε αν δεν σας απειλήσετε. Και το ερώτημα είναι, απειλήσαμε μήπως ποτέ τους Τούρκους? Όχι. Άρα ποιος θα κρίνει ότι απειλείται η Τουρκία? Οι ίδιοι θα πούνε, α, κάνατε μια ομιλία για το 1922 και είπατε για τις χαμένες πατρίδες, και αυτό είναι μεγάλο ιδεατισμός και εμείς το θεωρούμε απειλή. Φίλιο. Άρα μας απειλήσατε, άρα χαλάει το κλίμα. Επομένως μπορούν να βρουν αιτίες και αφορμές να χαλάσουν το κλίμα και να τα ρίξουν σε εμάς πάλι. Κατά πάγια τακτική τους, βλέπε Νεοκλής Αρή τι μας δίδασε. Κύριε Σταδακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά υποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Να είστε καλά. Ήταν μεγάλη μου χαρά, ειλικρινά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.